από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2021. Έχει δημιουργηθεί θέμα στελέχωσης του κλασικού ακτινολογικού τμήματος. Είχαμε επισημάνει τη διαφαινόμενη μείωση προσωπικού όταν το ανθρώπινο δυναμικό του κλασικού ακτινολογικού επρόκειτο να επανδρωθεί το αιμοδυναμικό τμήμα, όπως και έγινε, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι το ανθρώπινο δυναμικό που έφυγε θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Δεν είναι καθόλου υπερβολή ότι ήμασταν 16 συνάδελφοι και αυτό εύκολα αποδεικνύεται. Τώρα είμαστε 9. Είχαμε ένα κλασικό ακτινολογικό με άριστη λειτουργία που εξυπηρετούσε ταχύτατα όλες τις κλινικές, όλα τα τμήματα και όλους τους εισερχόμενους ασθενείς. Ας έρθουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Λειτουργούμε 9 συνάδελφοι το κλασικό ακτινολογικό. Τα οφειλόμενα ρεπό έχουν φτάσει 250. Τα έχουμε δουλέψει και υπάρχουν υπόλοιπα αδειών από το 2021. Η μείωση του προσωπικού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται στη μόνιμη μετακίνηση σε άλλο τμήμα, σε αποχωρήσεις συναδέλφων λόγω μεταφοράς τους σε άλλο νοσοκομείο εκτός νησιού, σε μακροχρόνιες άδειες τοκετού, μητρότητας, ανατροφής. Πρόσφατα, ένας ακόμα συνάδελφος έλαβε μακροχρόνια αναρωτική άδεια λόγω ατυχήματος. Η πληροφορία που ακούστηκε ότι κάποιος συνταξιοδοτήθηκε δεν ισχύει. Το πρόβλημα είναι γνωστό στους ανωτέρους εδώ και πολλούς μήνες. Έχουν γίνει εκκλήσεις επανειλημμένως για πρόσληψη προσωπικού, ώστε να επιστρέψει το κλασικό ακτινολογικό στην ομαλή του λειτουργία. Εμείς, οι εργαζόμενοι του τμήματος αυτού, δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Ζητήσαμε βοήθεια από όμορο τμήμα. Μας την αρνήθηκαν. Με λύπη μας, αντιληφθήκαμε ότι σε αυτή τη στάση συνηγόρησε η συντονίστρια του κοινοδιαγωγικού τομέα. Αυτή η μεροληπτική στάση απέναντί μας δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Γνώμη μας, θα έπρεπε να προσπαθεί για το κοινό καλό όλων των τμήματων που συνθέτουν τον ακτινοδιαγνωστικό τομέα και να είναι δίκαιη προς την ορθότερη κατανομή του προσωπικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση πρότεινε μία προσωρινή λύση που θα μας έβγαζε από αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά απορρίφθηκε από τη συντονίστρια. Μας προτάθηκε μείωση ατόμων, μείωση ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε βάρδια. Θεωρούμε ότι αυτό θα έχει περαιτέρω επίπτωση στην υπάρχουσα σωματική μας κόπωση. Επίσης, ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών θα είναι πέραν ή και διπλάσιος του αναμενόμενου. Μας προτάθηκε επίσης να μην πηγαίνουμε σε απογευματινά χειρουργία. Οι ορθοπαιδικοί και οι νευροχειρουργοί είναι ενήμεροι, συμφωνούν. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι σε μερίσια βάση από το ακτινολογικό περνάνε γύρω στους 150 ασθενείς. Επίσης, να αναφέρουμε ότι σε ετήσια βάση εξυπηρετούμε 40.000 ασθενείς το κλασικό ακτινολογικό. Κατά τα τελευταία έτη έχουμε επιπλέον επιβαρυνθεί με το μεταναστευτικό και με ασθενείς COVID, καθώς το 99% των εισερχομένων με COVID περιστατικό εξυπηρετούνται από το τμήμα μας τόσο κατά την εισαγωγή τους όσο και κατά την νοσηλεία τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας στους θαλάμους νοσηλείας. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο όγκος δουλειάς να αντιμετωπιστεί το πρωί με 2 ή με 3 συναδέλφους? Αυτό το διάστημα που προσπαθούμε να καταδείξουμε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, έχουμε δεχθεί απειλές, προσβολές και υποτιμητικά σχόλια του τύπου «Πού βρήκατε 250 ρεπό?». Απαντάμε, δεν είμαστε ψεύτες, τα δουλέψαμε και έχουμε στοιχεία για όσα λέμε. Αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση να μας υποβάλουν σε πρόσθετη εργασία με ποιο σκοπό, τη σωματική μας εξάντληση. Εμείς οι εργαζόμενοι του κλασικού ακτινολογικού είμαστε περήφανοι για την προσφορά μας στο συνάνθρωπό μας και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Είμαστε περήφανοι που βάλαμε πλάτη όλο αυτό το χρονικό διάστημα δουλεύοντας διπλοβάρδιες χωρίς τα αναγκαία ρεπό. Αγόγγιστα και με φιλότιμο, γιατί εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε το συνάνθρωπο και το νοσοκομείο. Όμως, μετά από τόσο καιρό προσπάθειας, έχουμε καταβληθεί σωματικά και ψυχικά.
σε αυτούς που θέλουν να μας εξαθλιώσουν, να παίξουν με τις ζωές μας, αλλά και με τις ζωές των ασθενών, αφού με τέτοια πίεση που δεχόμαστε, καθημερινά ένα λάθος είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Απαντάμε ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να βρεθεί λύση. Εδώ είμαστε, στο ακτινολογικό. Μπορείτε όλοι εσείς να έρθετε και να δείτε αν υπερβάλλουμε ή όχι. Ακούσατε τη μία πλευρά, παρακαλούμε ακούστε και εμάς, οι εργαζόμενοι του κλασικού ακτινολογικού. Όταν λέτε κύριε Πατερέλη ότι δέχεστε απειλές, από πού δέχεστε τις απειλές? Και ένα δεύτερο ερώτημα για να μην ξανα... Επειδή δεν θέλω να υπάρξει μεγαλύτερη ρήξη, αυτό που εγώ θέλω και οι συνάδελφοί μου από εδώ είναι ομόνοια και να βρούμε μια λύση για το ακτινολογικό. Δεν θέλουμε περαιτέρω ρήξεις με οποιονδήποτε. Αυτό είναι μια διαμαρτυρία. Το πρόβλημά σας είναι η μείωση. Η μείωση, όταν λέμε ότι με 16 άτομα ήταν εύρυθμη η λειτουργία του ακτινολογικού, φανταστείτε ότι με 9 άτομα τι γίνεται τώρα. Ποια θα είναι η λύση για σας, τι ζητάτε? Είπατε ότι έγινε... Έστω αυτή τη στιγμή και μια προσωρινή λύση, αλλά να δοθεί μια λύση διαπαντός, να πάρουν 2-3 άτομα να μπορούμε να δουλεύουμε άνετα. Από ποιο τμήμα ζητήσατε βοήθεια και δεν σας πρόσφερα, από το μοδελικό? Δεν θέλω να πω. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα, είπατε για τη δική σας κόπωση και είναι απόλυτα κατανοητή. Αυτή η κατάσταση πόσο επηρεάζει την εξυπηρέτηση των ασθενών, δηλαδή τι εξυπηρετούσατε 1 Σεπτεμβρίου? Παράδειγμα θα σας πω, έτσι. Εάν εγώ θέλω για έναν νέο άνθρωπο 5 λεπτά, αυτός ο χρόνος θα ανεβεί. Μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 10. Ένας παππούς όμως που έρχεται, που δεν μπορεί να περπατήσει, που έχει κινητική δυσκολία, φανταστείτε μόνοι σας πόσο χρόνο χρειάζεται. Οι άλλοι που θα περιμένουν έξω, η ουρά πού θα πάει? Για τα 150 ασθενείς που λέτε ότι εξυπηρετείτε τη μέρα με αυτή την μείωση του προσωπικού, πόσους ασθενείς? Φανταστείτε ότι αυτοί οι ασθενείς, οι 150, ήτανε 4 το πρωί και ένας συνάδελφος στα χειρουργεία, τον αφήνουμε απ' έξω γιατί είναι στα χειρουργεία, 2 το απόγευμα και ένας τη νύχτα. Αυτοί είναι 150 ασθενείς. Αλλά ο κάθε ασθενής δεν έχει μία ακτινογραφία και δεν είναι πατήσαμε το κουμπί και βγήκε η ακτινογραφία. Άλλο ρωτάμε, εξυπηρετείτε λιγότερο τώρα? Τώρα πλέον θα υπάρχει, θα εξυπηρετούμε λιγότερο. Δεν θα εξυπηρετούμε λιγότερο. Ναι. Οι βάρδιες περιμένουν, έτσι. Πολύ δύσκολα πλέον. Και εδώ υπάρχει το θέμα της επικινδυνότητας πλέον της βάρδιας. Δηλαδή, 2 άτομα τι θα μπορέσουν να κάνουν το πρωί και ένα το απόγευμα? Γιατί εκεί πάμε. Κάνετε λόγο για κλασικό ακτινοδιαγνωστικό. Υπάρχουν άλλα διαγνωστικά εργαστήρια και κατά μέσο όρο... Τον ακτινοδιαγνωστικό τομέα τον απαρτίζουν το κλασικό ακτινολογικό, το αιμοδυναμικό τμήμα και ο κλασικός και ο αξονικός που είναι μαζί με το μαγνήτη. Γιατί λειτουργούν αυτοί οι δύο? Λειτουργούν. Όπως λειτουργούν. Έγινε μια πρόταση να μειωθούν τα άτομα που δουλεύουν σε κάθε βάρδια. Α. Και αυτή, από, αυτή την απέρριψη συντονίστριά σας? Ή, Όχι. Δεν μας προτάθηκε να είστε 2 άτομα και ένα. Πληροφορίες έχουμε ότι θα είμαστε 2 το πρωί και ένα στο απόγευμα. Τι πρόταση απέρριψε η συντονίστριά σας, την οποία... Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η πρόταση. Πόσα ραντεβού εξυπηρετούν καθημερινά εσείς και τα άλλα 2 τμήματα που αναφέρετε? Πόσες εξετάσεις κάνετε εσείς και τα άλλα 2 τμήματα? Και πώς τελεχώνετε βάσει? Μπορούμε να απαντήσουμε μόνο για το δικό μας τμήμα. Και έχω απαντήσει ότι περίπου 150 ασθενείς. Μπορώ να σας πω ότι ετησίως φτάνουμε τους 40.000 ασθενείς το κλασικό ακτινολογικό. Συναντήσεις με το διοικητή έχετε κάνει? Προσπαθήσαμε. Αλλά δεν σας δέχτηκε? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας δέχτηκε. Πήγαμε ιεραρχικά, πήγαμε μέχρι ενός σημείου. Μέχρι την ιατρική υπηρεσία. Εκεί μπορούμε να πάμε. Σαν σωματείο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αύριο ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και να προτείνουμε μία στάση εργασίας 3 ώρες. Και από την άλλη εβδομάδα θα είναι επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας. Αν δεν γίνει και κάτι από εκεί, θα απευθυνθούμε πλέον στην Ομοσπονδία για απεργίες 24 ώρες. Με έτοιμα πια η πρόσληψη 2-3 ατόμων? Δεν είναι πρόσληψη. Δεν γίνεται πριν ένα χρόνο να λειτουργεί το ίδιο τμήμα με 15 άτομα και τώρα να λειτουργεί με 9. 16. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Οι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και αυτό το ξέρουν πολύ καιρό τώρα. Να βρουν κάπως να καλύψουν το κενό. Ο κ.
κύριος Καμπούρης μας έχει πει πολλές φορές ότι έχουν γίνει προσπάθειες πρόσληψης ή είναι στον και γραμμές βγαίνουν άγονα. Ναι, τι γίνεται με αυτό, έχετε εικόνα? Δεν έχω εικόνα. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα το γνωρίζαμε από το 21, το ενημερώσαμε το 22, το καλοκαίρι το ίδιο. Υπήρχαν περίοδοι που τα παιδιά εδώ του τεχνολογικού παίρνανε άδειες και σε δύο εβδομάδες που έχουν 14 ημέρες κάναν 16 βάρδιες. Οπότε δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Λες που λένε οι άνθρωποι τι είναι, κύριε Σουμάδη. Τι λες που λένε οι άνθρωποι τι είναι, δεν εξηγούν. Δεν λένε και δεν το γνωρίζω. Τα 7 άτομα που ήταν 16, τώρα πήγαν 9. Πού βρίσκονται, σε άλλα τμήματα? Κάποιοι σε άλλα τμήματα, κάποιοι με άδεια λοχεία, άδεια τοκετού, αναρωτικέ. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Μετακινήσει. Το πρόβλημα όμω παραμένει. Και από τα 9 άτομα, τα 2 δεν είναι μόνιμα σε εμά. Ναι. Είναι... Προφανώ ανανεωθούν, αλλά ακόμα δεν είμαστε σίγουροι και γι' αυτό. Δεν έχουν έρθει δηλαδή οι συμβάσει. Οπότε μόνιμοι είστε 7 σε αυτό το τμήμα. Μόνιμοι είναι 7. Ναι. Και νομίζω ότι και ο ένα εξ αυτών είναι προ συνταξιοδότηση. Όταν είσαι επαγγελματίας υγείας, προσφέρεις χωρίς να το πω, να σκέφτεσαι καθόλου όλη τη δύναμή σου, όλη την νικμάδα στο συνάνθρωπό σου που έρχεται εδώ για να γιατρευτεί. Συγχρόνως όμως πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων. Αλληλεγγύη, δεν ξέρω από αυτά τα άλλα τμήματα πώς την θεωρούν.